Μάλιστα, μας λένε ότι μόνο 10 χώρες θα πάρουν το εισιτήριο, αλλά σας τα έχουμε πει και εμείς τόσες πολλές φορές που πραγματικά σας κουράζουμε ίσως. Τελείως τυχαία θα είναι η σειρά με την οποία θα ακούσουμε τις φιναλίστ. Η Αλβανία! Η Αλβανία ήταν φαβορή και περνάει στον τελικό. The next finalist is μια εξαιρετική φωνή. Armenia. Η Αρμενία. Αρμενία. Θα έλεγα ότι ήταν εκεί στο 9-10-11. Στην κόψη. Russia. Η Ρωσία, η οποία ήταν ένα πολύ μεγάλο φαβορή. Αλβανία, Αρμενία, Ρωσία το πηγαίνουν γρήγορα. Γρήγορα έχουμε μείνει λίγο πίσω στον χρόνο, πρέπει να πούμε. Η Ρουμανία. Η Ρουμανία. Το περίμενα ότι θα συγκινήσει. Και εγώ το περίμενα για τη Ρουμανία. Δύσκολα τα πράγματα. The next finalist is Hungary. Ουγγαρία. Την Ουγγαρία τη συζητούσαμε τις τελευταίες μέρες. Είναι αυτό το τραγούδι που έλεγα εγώ ότι ήταν υποτονικό. Ελλάδα πέρασε. Έκτη εμφανιστήκαμε, έκτος και ο φάκελος, χαρά και δάκρυα. Τέλεια. Και μας έφυγε και εμάς ένα βάρος. Η Εστονία το μεγάλο φαβορί που εμφανίστηκε αμέσως μετά την Ελλάδα, προκρίνεται και αμέσως τέλεια, μετά τέλεια, την Ελλάδα. Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Και όλα είναι ως τώρα τα αναμενόμενα. Αν γίνει κάποια έκπληξη θα σας πούμε. Τουλάχιστον να με βάση είναι εκτός η Σερβία, η Ολλανδία, η Φιλανδία. Τη Σερβία την περιμένουμε μέσα, τη Φιλανδία την περιμένουμε μέσα και το Βέλγιο. Και μπήκε η Γεωργία, μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι από αυτές τις τρεις που σας είπαμε, η Λευκορωσία θα μπει, πιστεύω. Μάλιστα, ναι, την περιμέναμε. Νομίζω ότι η Γεωργία είναι ίσως αυτή που εμείς τουλάχιστον εδώ στο που δεν περιμέναμε. Η Δανία είναι εκτός. Και τώρα υπάρχει το Βέλγιο και η Φιλανδία και μόνο μία θέση. Είναι το Βέλγιο, η Φιλανδία δεν θα περάσει στον τελικό. Περνάει όμως το Βέλγιο. Ολοϊκνωτέ. Να πούμε άλλη μια φορά, Αλβανία με τη σειρά που παρουσιάστηκαν εδώ, Αλβανία, Αρμενία, Ρωσία, Ρουμανία, τους βλέπετε και στους δέκτες σας, Ουγγαρία, Ελλάδα, Εστονία, Γεωργία, Σερβία, Βέλγιο.